12η ενότητα, την αμέσως επόμενη ενότητα, είχαμε δει στην 11η, την προηγούμενη ενότητα, ότι το κεντρικό της θέμα είχε σχέση με την παιδεία και με την έλλειψη παιδείας, περί παιδείας και περί απαιδευσίας. Τώρα λοιπόν στην 12η ενότητα, ο Γλαύκονας ξεκινάει και κάνει μια ερώτηση στον Σωκράτη, του λέει: «Τι δε λέγεις, τι εννοείς δηλαδή με όλο αυτό το μύθο του σπηλαίου?» Και ο Σωκράτης του απαντάει: «Το δε ούκικος εστί, ίνδε εγώ. Αυτό δεν είναι φυσικό, του είπα εγώ. Και ανάγκη εστί, και είναι ανάγκη, είναι αναγκαίο εκ των προηρημένων, από αυτά που έχουμε πει πιο πριν, ότι χωρίζουμε εμείς το κείμενο σε δύο κατηγορίες, για να δείξουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων που περιγράφει εδώ ο Σωκράτης. Η πρώτη κατηγορία είναι η απαίδευτη, και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που αφήνουν τον εαυτό τους μέχρι τέλους να ασχολούνται με την παιδεία. Δηλαδή, οι απαίδευτοι και οι πεπαιδευμένοι, οι μορφωμένοι. Λέει λοιπόν ότι είναι ανάγκη εστί εκ των προηρημένων, προκύπτει δηλαδή από τα προηγούμενα αναγκαστικά, από όλα όσα έχει πει προκύπτει αναγκαστικά, ότι ποτέ δεν θα, δυνητικό απαρέμφατο, αν επιτροπεύσε, ποτέ δεν θα μπορούσε να επιτροπεύσει, να διοικήσει την πόλη σε ικανοποιητικό βαθμό, δηλαδή όλο μαζί, ποτέ δεν θα μπορούσε να διοικήσει την πόλη ικανοποιητικά ούτε αυτή η κατηγορία των ανθρώπων, ούτε και η άλλη κατηγορία των ανθρώπων. Ποια είναι η πρώτη? Η απαίδευτη και η άπειρη της αλήθειας. Η απαίδευτη, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν παιδεία, μόρφωση και δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Άρα λοιπόν, και ανάγκη εστί εκ των προηρημένων, είναι αναγκαίο από αυτά που έχουν υποθεί πιο πριν, να καταλάβουμε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να διοικήσει την πόλη ικανοποιητικά ούτε οι άνθρωποι που είναι απαίδευτοι και άπειροι αλήθειας, δεν ξέρουν για την αλήθεια, ούτε και αυτοί που αφήνουν τον εαυτό τους να ασχολούνται μέχρι τέλους στην παιδεία. Πιάνει δηλαδή τα δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι οι απαίδευτοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ξέρουν καθόλου την αλήθεια, δεν ασχολούνται με την αναζήτηση της αλήθειας και είναι απασχολημένοι στα υλικά αγαθά. Απ' την άλλη μεριά, η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που εωμένους, το εωμένους είναι το ρήμα εάω εώ που σημαίνει αφήνω. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που αφήνουν τον εαυτό τους να ασχολούνται μέχρι το τέλος, δηλαδή διαρκώς με την παιδεία. Έτσι λοιπόν, εάν το ένα άκρο είναι οι απαίδευτοι, το άλλο άκρο είναι οι πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Αυτοί δηλαδή που ασχολούνται μόνο με την παιδεία, που ασχολούνται μόνο με τη μελέτη, μόνο με την αναζήτηση της αλήθειας και δεν ασχολούνται με τα κοινά. Έχουν δηλαδή μεγάλη ενασχόληση μόνο με το θεωρητικό βίο, αλλά όχι με τον πρακτικό. Και η ενασχόληση με την πολιτική είναι θέμα πρακτικό. Αυτές λοιπόν οι δύο κατηγορίες ανθρώπων αναλύονται με δύο αιτιολογικές στο νόημά τους περιόδους. Εξηγεί δηλαδή γιατί οι απαίδευτοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να ασχοληθούν με την αλήθεια και να διοικήσουν την πόλη ικανοποιητικά. Τους μένει λοιπόν απαιδεύτους, αυτοί εδώ οι απαίδευτοι δεν μπορούν να διοικήσουν την πόλη ικανοποιητικά, ότι, αιτιολογική η πρόταση, επειδή ουκ έχουσιν ένα σκοπόν εν το βίο. Δεν έχουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ένα σκοπό στη ζωή τους. Και εδώ τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όταν λέμε για τους απαίδευτους, δεν εννοούμε για τους ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ κανενός είδους εκπαίδευση, αλλά εννοούν γενικά ανθρώπους που δεν έχουν σκοπό στη ζωή τους. Ο άνθρωπος που δεν έχει ένα σκοπό στη ζωή του, δεν μπορεί να ρυθμίσει τη ζωή του σύμφωνα με έναν στόχο και αυτός ο στόχος να του καθορίζει τη ζωή. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχουν σκοπό στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα μπορέσουν να διοικήσουν μια ολόκληρη πόλη? Άρα λοιπόν, οι απαίδευτοι και οι άπειροι της αλήθειας, αυτοί δηλαδή που δεν ασχολούνται καθόλου με την πραγματικότητα και με την αντικειμενική αλήθεια, δεν μπορούν να ασχοληθούν ούτε καν με την πόλη, επειδή δεν έχουν ένα σκοπό στη ζωή τους. Σύμφωνα με τον οποίο, το ου αναφέρεται στο σκοπό, σύμφωνα με τον οποίο σκοπό πρέπει να σκέφτονται και να κάνουν όλα όσα κάνουν και στην ιδιωτική και στην δημόσια τους ζωή. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι απαίδευτοι, και επαναλαμβάνω ότι οι απαίδευτοι δεν εννοούμε αυτούς που δεν έχουν πάει σχολείο, αλλά απαίδευτος εννοούμε αυτούς που γενικά στη ζωή τους δεν μπορούν να βάλουν ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός να καθορίζει ολόκληρη τους τη ζωή. Όλοι λοιπόν αυτοί οι απαίδευτοι δεν μπορούν να επιτροπεύσουν την πόλη ικανοποιητικά, δεν μπορούν να διοικήσουν την πόλη σε ικανοποιητικό βαθμό. Άρα λοιπόν, το ένα άκρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναζητούν την αλήθεια. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι ένας σκοπός,
Και αυτός ο σκοπός καθορίζει ολόκληρη τη ζωή. Ο άνθρωπος που δεν έχει σκοπό στη ζωή του δεν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια, άρα δεν μπορεί και να διοικήσει την πόλη ικανοποιητικά. Και αυτή είναι μία κατηγορία ανθρώπων. Στη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων τώρα είναι ακριβώς το άλλο άκρο, αυτοί που ασχολούνται διαρκώς με την παιδεία. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτοί που διαρκώς ασχολούνται με την εκπαίδευση, τους δε αιωμένους διατρίβην εν παιδεία, αυτοί που διαρκώς αφήνουν τον εαυτό τους να ασχολούνται με την μόρφωση, η παιδεία εδώ πέρα είναι με την έννοια της θεωρητικής ζωής, του θεωρητικού βίου. Αυτοί που διαρκώς ασχολούνται λοιπόν με τη θεωρία, δεν μπορούν να επιτροπεύσουν την πόλη ικανοποιητικά, δεν μπορούν να ασχοληθούν με την διοίκηση της πόλης, επειδή, πάλι αιτιολογική πρόταση, επειδή δεν ου πράξους οι έκοντες. Το έκοντες σημαίνει με τη θέλησή τους. Δηλαδή, δεν κάνουν πράξεις, δεν προβαίνουν σε πράξεις με τη θέλησή τους. Δεν θέλουν δηλαδή να αναλάβουν καμία πράξη, γιατί το να ασχολείται κανείς με την πόλη, το να διοικεί κανείς την πόλη, είναι μια πρακτική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδεία, δηλαδή με το θεωρητικό βίο, δεν αναλαμβάνουν με τη θέλησή τους πρακτικές εφαρμογές της διοίκησης της πόλης. Κόμμα, αμέσως μετά το κόμμα, ξέρουμε ότι συντακτικά οι μετοχές μετά το κόμμα είναι ή αιτιολογικές ή τελικές. Εδώ πέρα είναι αιτιολογική. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που διαρκώς ασχολούνται με την παιδεία, έχουμε δύο αιτιολογίες. Μία, δύο. Η αιτιολογική πρόταση και η αιτιολογική μετοχή. Άρα λοιπόν, αυτοί που ασχολούνται διαρκώς με την παιδεία, δεν μπαίνουν με τη θέλησή τους σε μια πρακτική θεώρηση της ζωής, κόμμα, επειδή πιστεύουν. Το απόκειστε από το κατοικό, δηλαδή επειδή νομίζουν ότι κατοικούνε στα νησιά των Μακάρων. Τα νησιά των Μακάρων αντιστοιχούν με το χριστιανικό παράδεισο. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι όταν κάποιος τελείωνε η ζωή του, πήγαιναν σε κάποια νησιά στα οποία ζούσαν ευτυχισμένοι και αυτά τα νησιά ήταν τα νησιά των Μακάρων, τα νησιά των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δηλαδή που διαρκώς ασχολείται με την εκπαίδευση, με τη θεωρητική δηλαδή ζωή, δεν κάνει καμία πράξη στη ζωή του. Γιατί νομίζει ότι έχει βρει το νόημα της ζωής και ότι το νόημα της ζωής τον δίνει το δικαίωμα να κατοικεί σε μια κατάσταση νυφάλια, σε μια κατάσταση νιρβάνα, λες και είναι νεκρός και βρίσκεται ήδη στο νησί των Μακάρων. Γιατί ακριβώς σύμφωνα με τον Πλάτωνα το να ασχολείται κανείς με την διοίκηση της πόλης είναι μια πρακτική εφαρμογή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την πόλη απαιτούν από τον άνθρωπο να αναλάβει κάποιες πράξεις. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση δεν κάνουν πράξεις. Ζουν δηλαδή σε ένα θεωρητικό βίο και νομίζουν ότι ζουν μέσα στα νησιά των Μακάρων. Και απαντάει ο Γλάφκονας, αληθή έφη, πράγματι Σοκράτη, του λέει έχεις δίκιο σε αυτό. Για να το δούμε όλο μαζί λοιπόν το κείμενο ξανά, μόνο τη μετάφραση, σε αυτήν εδώ την ενότητα. Ξεκινάει λοιπόν ο Σοκράτης και λέει τι εννοείς, τι θέλεις να πεις με αυτά τα λόγια. Και λέει, ο Σοκράτης του απαντάει, του απάντησα εγώ ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό και ότι είναι ανάγκη από αυτά που υπόθηκαν πιο πριν να καταλάβουμε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να διοικήσει την πόλη σε ικανοποιητικό βαθμό ούτε οι άνθρωποι που δεν έχουν κάποια μόρφωση και δεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά ούτε και αυτοί που αφήνουν τον εαυτό τους να ασχολείται διαρκώς με την εκπαίδευση, με τη θεωρητική ζωή. Γιατί τώρα. Οι μεν απαίδευτοι, αυτό συμβαίνει δηλαδή επειδή οι απαίδευτοι δεν έχουν ένα σκοπό στη ζωή τους σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να σκέφτονται και να κάνουν όλα τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν στην ιδιωτική και στη δημόσια τους ζωή. Ενώ οι άλλοι, το άλλο άκρο, αυτοί που αφήνουν τον εαυτό τους να ασχολούνται με την θεωρητική ζωή δεν μπορούν να διοικήσουν την πόλη ικανοποιητικά επειδή δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πράξεις με τη θέλησή τους, γιατί νομίζουν ότι κατοικούν στα νησιά των Μακάρων παρόλο που είναι ακόμα ζωντανοί. Πράγματι λέει ο Γλάφκονας, το βλέπω, λες αλήθεια.